Σιώπαν και το έκαναν οι Τούρκοι. Με περισσοφράσος και γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του το διεθνές δίκαιο, το Γιαβούς άραξε στο τεμάχιο 7 προαναγγέλλοντας έναρξη της γεώτρησης την ερχόμενη Δευτέρα. Το Γιαβούς θα ξεκινήσει νέο γύρο γεωτρητικών εργασιών στις 7 Οκτωβρίου 2019. Η περιοχή των γεωτρήσεων βρίσκεται εντός της καταχωρημένης στα Ηνωμένα Έθνη τουρκικής υφαλοκρηπίδας και στις αδειοδοτημένες στην τουρκική εταιρεία πετρελαίου περιοχές, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην επίσημη τουρκική εφημερίδα το 2012. Και ενώ το τουρκικό γεωτρύπανο βρίσκεται από το βράδυ της 5ης σε διαδικασία σταθεροποίησης στο στόχο Μόρφου 1, 44 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κύπρου, από την Άγκυρα ο Τσαβούσογλου μιλά για αλλαγή των ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ισορροπιών που θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο όπως διαμηνύει. Δεν διαπραγματευόμαστε τις δραστηριότητές μας που συνεχίζουμε στην υφαλοκρηπίδα μας. Δεν διαπραγματευόμαστε τα θέματα που άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας. Το αίτημα του τουρκοκυπριακού και τουρκικού λαού σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες γύρω από την Κύπρο είναι ξεκάθαρο και δίκαιο. Λέμε ότι πρέπει να διαμοιραστεί. Η επαπειλούμενη γεώτρηση αυτή τη φορά εντός τεμαχίου που έχει αδειοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία συνιστά μια εξαιρετικά σοβαρή κλιμάκωση της κατεξακολούθησης παραβίασης εκ μέρους της Τουρκίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το καμπάκ του Γιαβούς σήμανε συναγερμό στη Λευκοσία που από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με Αθήνα, Παρίσι, Ρώμη. Τον οποίο η αντίδραση θεωρείται δεδομένη καθώς η διαχείριση του τεμαχίου 7 ανήκει στην κοινοπραξία Eni Total. Το βλέμμα πλέον του Προεδρικού στρέφεται στις Βρυξέλλες, εκεί όπου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και 18ης Οκτωβρίου αναμένεται να ζητηθεί η ηχηρή παρέμβαση μέσα από την επιβολή κυρώσεων. Γίνονται ενέργειες αξιοποιώντας όλα τα νομικά, πολιτικά και διπλωματικά μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτά την ώρα που από τη Λευκοσία και μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης κάνει γαργάρα τη νέα τουρκική εισβολή στην Κυπριακή. Ως αρκούμενο σε μια διφορούμενη δήλωση. Great Britain deplores any drilling in the waters close to Cyprus and supports Cyprus's right to extract oils in its exclusive economic zone. Από την πρώτη στιγμή πάντως το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης προχώρησε σε έκδοση αντιναύτεξ, προειδοποιώντας μάλιστα με νέα ένταλματα σύλληψης όσων υποστηρίζουν τις παράνομες τουρκικές ενέργειες.